Πιστοί στην επιλογή των σκηνών ως προσωρινό τους καταφύγιο παραμένουν δεκάδες σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι παρά τον κόδωνα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που κρούν οι ειδικοί. Μας προτείνανε εδώ να πάμε στο γκύπελο εκεί που είναι τέτοιο, αλλά εκεί είναι, πώς να σας πω ρε παιδί, είναι όλο το ανοιχτό χώρο και όλοι είμαστε εκεί. Είμαστε 4-5 άτομα, είμαστε πιο καλά, ο άλλο είναι 30-40 άτομα, 50 άτομα στο ένα χώρο. Και να βρέχει, αλλά τι θα κάνουμε. Πάμε στη δουλειά, γυρίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο, πάμε σπίτι, κάναμε γλίγορα. Εκεί συμπόλικα άτομα, πού να πάμε. Να αρρωσταίνει το μικρό παιδί μου, άμα αρρωσταίνει αύριο, τι να κάνουμε. Μια υποτυπώδη ιδιωτικότητα φαίνεται ότι προτιμούν τα μόλις 35 άτομα που συνεχίζουν και διαβιούν στις σκηνές στον προαύλιο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου. Επιπλέον 66 πληγέντες έχουν βρει στέγη στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αρκαλοχωρίου και 10 ακόμα στο κλειστό γήπεδο Θραψανού, εκ των οποίων είναι όλοι τους εμβολιασμένοι. Καταφύγιο για ανεμβολίαστους είναι μια σχολή χορού στο Αρκαλοχώρι, στην οποία έχουν τοποθετηθεί άλλα 10 άτομα. Υπό εξέταση είναι ακόμα ο σχεδιασμός για αυτούς που φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν άμεσα. Έχουν προσφερθεί πολλά ξενοδοχεία, άλλα φιλοκερδώς, άλλα με κάποια πληρωμή από την περιφέρεια. Προσπαθούμε να δούμε, κάνουμε και εκεί μια νέα καταγραφή των ανθρώπων που μένουν εκεί. Ποιανόν το σπίτι έχει χαρακτηριστεί πράσινο, αν κάποιος έχει να φιλοξενηθεί κάπου αλλού, για να δούμε πόσα άτομα τελικά θα μείνουν. Να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε προσωρινά σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο που θα κάνουμε μια νέα σύμβαση είτε με την περιφέρεια είτε μέσω του Δήμου. Αγωνία και αναστάτωση προκάλεσε την ίδια ώρα η νέα σεισμική δόνηση που είχε ως επίκεντρο τη Ζάκρο, αφού έγινε αισθητή και στο λαβωμένο Αρκαλοχώρι. Μπορεί να μην καταγράφηκαν επιβαρύνσεις, ωστόσο η πληγή του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού στην περιοχή δεν έχει ακόμα επουλωθεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο καθησυχασμού για τους κατοίκους. Ήταν τρομακτικό γιατί μας έχει μείνει ο προηγούμενος που ήταν εδώ στην περιοχή και σε αυτό ήταν κράτηση, είχε πολύ διάρκεια αυτός ο σεισμός. Εντάξει, ο κόσμος έχει φοβηθεί, η ψυχολογία είναι πολύ πεσμένη εδώ. Με δειλά βήματα έχει αρχίσει και πάλι η κίνηση στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου να επιστρέφει με την επαναλειτουργία κάποιων καταστημάτων. Είναι νεκρή αγορά, δεν υπάρχει κινητικότητα που υπήρχε. Θα το παλέψουμε όμως να προχωρήσουμε παραπέρα. Η κίνηση είναι, εντάξει, σε καλά επίπεδα θα έλεγα, λόγω της κινητικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χωριό. Αλλά θα δείξει στο μέλλον. Πάντως, όπως έλα δείχνουν, ο δρόμος για την ολική επαναφορά της καθημερινότητας στην περιοχή είναι μακρύς.